Κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν, αστυνομική από την Πορτογαλία και τη Γερμανία. Πως θα μας πει ο Θανάσης Γκαβός, που τον βλέπουμε ήδη από το Λονδίνο, έχουν συλλέξει δείγματα από την περιοχή του φράγματος στην Πορτογαλία όπου γίνονται οι έρευνες. Και Θανάση, να μας πεις αν έχουν βρει κάποια στοιχεία, έχουν στείλει δείγματα και σε εργαστήριο στη Γερμανία, τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να τα συνδέσουν με την υπόθεση. Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες έρευνες στην περιοχή του φράγματος 40, που είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από το σημείο που είχε εξαφανιστεί πριν από 16 χρόνια, σχεδόν 4 ετών τότε, Μαντλίν Μακάν από την Βρετανία. Οι αρχές λοιπόν απομάκρυναν δείγματα από το έδαφος, δείγματα από τη βλάστηση. Οι πληροφορίες μιλούν και για κάποια αντικείμενα, πλαστικά αντικείμενα ή και κάποια κομμάτια εφάσματος, και έχουν σταλεί όλα στο Wiesbaden της Γερμανίας για πλήρη ανάλυση. Και αυτό που αναζητούν οι αρχές, Εύα, είναι είτε κάποια έκμη DNA. Είτε κομμάτια από ροζ ύφασμα από την πιτζάμα που φορούσε εκείνο το βράδυ η Μαντλίν. Και σύμφωνα με πληροφορία πορτογαλικής εφημερίδας, της Κορέα Ντεμάνια, υπάρχει ένα σχετικό στοιχείο που εντοπίστηκε νωρίς στις έρευνες και έκανε τις έρευνες να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο όλης της περιοχής. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένεται να πάρουν μήνες για να επιστρέψουν από τη Γερμανία. Mm-hmm. Το γιατί οι έρευνες έγιναν σε αυτό το σημείο, η απάντηση που δίνεται από δημοσιεύματα είναι ότι εκεί σύχναζε ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση, ο Κριστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος ήταν στην περιοχή το μοιραίο βράδυ του 2007, αρνείται τις κατηγορίες, mm-hmm. αλλά είναι ο βασικός ύποπτος. Υπάρχει δε και η πληροφορία από τη Mail Online ότι δύο διαρρήκτες είχαν ρίξει στην τεχνητή λίμνη της περιοχής ένα πιστόλι και μία κάμερα που είχαν κλέψει από το σπίτι του Μπρίκνερ το 2007 και ενημέρωσαν τις αρχές γι' αυτό. Πιστεύεται ότι στην κάμερα υπάρχουν και πλάνα από βασανισμό που έκανε ο Μπρίκνερ κατά μιας ηλικιωμένης Αμερικανίδας και ενός 15χρονου κοριτσιού, είναι συστημασμένος παιδεραστής. Ελπίζουν οι αρχές ότι αν έβρισκαν αυτή την κάμερα, ενδεχομένως να έβρισκαν και πλάνα της μικρής Μαντλίν. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Γκαβό από το Λονδίνο.